Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Παραμένετε με τα τρακτέρ στους δρόμους. Ναι, βεβαίως. Και χτες είδαμε τι έγινε. Τα τρακτέρ πόσο τρέχουν την ώρα? Από 50-40 χιλιόμετρα. Στο όριο είσαστε, γιατί άκουσα από τον επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων ότι αν το τρακτέρ έτρεχε πάνω από 50 χιλιόμετρα θα σας αφήνω να μπείτε στην κεντρική οδό. Πρόταση της εκπομπής. Για δεν πάτε να τα πειράξετε λίγο να πάνε 55 να μπορείτε να μπαίνετε. Τούρμπο. Σήμερα θα τα πειράξουμε όλα και θα τρέχουν πάνω από 50, οπότε θα πάμε. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα κύριε Μπούτα? Θα περιμένετε... πιέσουμε αυτή η βάρβαρη πολιτική των μνημονίων και της δανειακής σύμβασης που μας εξοντώνει το τρίτο, ιδιαίτερα το τρίτο μνημόνιο που βάζει πάνω από 1.200.000.000 χαράτσια και φόρους μέσα από τα πετρέλαια, μέσα από την μείωση του ΦΠΑ κτλ. Να παρθούν πίσω για να μπορέσουμε ακόμα να καλλιεργήσουμε. Κύριε Μπούτα, η δική σας κομματική ταυτότητα είναι γνωστή και ποτέ, δεν την κρύψατε. Τα χαρακτηριστικά αυτών των κινητοποιήσεων είναι μνημόνιο, αντιμνημόνιο ή είναι προβλήματα των αγροτών? Όχι, είναι προβλήματα των αγροτών που δημιουργούνται από τους νόμους που ψηφίστηκαν. Τώρα υπάρχει το αγροτικό κίνημα, όπως συμβαίνει και με το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα, δεν είναι ενιαίο. Εσείς δηλαδή έχετε μια άλλη άποψη και αντίληψη. Δεν είσαστε της λογικής να κάνετε αυτές τις επαφές με αρχηγούς των κομμάτων όπως κάνουν κάποιοι άλλοι συναδελφοί σας? Εμείς πήγαμε νωρίτερα στον Υπουργό Γεωργίας. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι αυτά που δικαιούμαστε, λέω ότι μας τα δίνει. Μάλιστα. Αυτά που παίρναμε κάθε χρόνο. Αλλά το 1 δις εκατομμύρια που είναι τα καινούργια, μας λέει α, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι τα μνημόνια, είναι και η τρόικα κτλ. Οι προθέσεις σας είναι να παραμείνετε στους δρόμους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας? Γιατί βλέπω τώρα, από τη μία είναι τα ΜΑΤ, από την άλλη είσαστε εσείς. Θέλετε να σκληραίνει το πράγμα? Ναι, εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα να συμπαρασταθούν, όλους τους αγρότες να βγουν στους δρόμους από άκρη σ' άκρη, ενώ θα γίνει τα προβλήματα είναι ενιαία, για να πιέσουμε να μπορέσουμε να κερδίσουμε, να ανακουφιστούμε. Αλλά και την προοπτική, έρχεται η κοινή αγροτική πολιτική η οποία μας εξοντώνει. Θα μειώσει μέχρι και 50% τις ενισχύσεις. Μέσα, μέσα στις προθέσεις σας είναι και το κλείσιμο των δρόμων, των εθνικών δρόμων. Κοιτάξτε, κύριε Μπούτα, οι δρόμοι, κύριε Παπαδάκη, είναι κλειστοί έτσι αλλιώς. Εκεί που είμαστε τώρα και βλέπουμε την εθνική, από τα 100 μέτρα δεν περνάει άνθρωπος, δεν περνάει αυτοκίνητο. Ποιους δρόμους θα κλείσουν? Κύριε Μπούτα, να σας ευχαριστώ. Τους κλείσαν μόνοι τους δρόμους. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε.